Πολλές φορές η στάση του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος επιδρά αρνητικά σε ορισμένους ανθρώπους, με συνέπεια τη δημιουργία κάποιων κόμπλεξ αισθημάτων μειονεκτικότητας. Θα μπορούσατε να μας πείτε κατά πόσο τα αισθήματα αυτά βλάπτουν πνευματικά έναν άνθρωπο, πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς? Μάλιστα. Το θέμα των αισθημάτων μειονεκτικότητας, παιδιά, είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένας, που να μην είχε ή έχει αισθήματα μειονεκτικότητας. Η ψυχολογία μας λέγει ότι από τη στιγμή που θα εμφανιστούν δύο άνθρωποι μαζί, αρχίζουν να ενεργούν και να λειτουργούν τα αισθήματα μειονεκτικότητας. Πώς γίνεται αυτό? Παράδειγμα φέρεται ο Κάιν και ο Άβελ. Γιατί υπάρχει αμέσως μία σύγκριση. Όλα τα πρόσωπα δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες και τις ίδιες διαθέσεις. Έτσι, βλέποντας ο Κάιν τον Άβελ να έχει μία καλή καρδιά, να είναι ειλικρινής απέναντι στο Θεό και η θυσία του να γίνεται δεκτή, ενώ η δική του όχι, αμέσως έπεσε μέσα στα αισθήματα μειονεκτικότητας. Κόμπλεξ, κομπλεξικός, θα πει αυτός που δικτυώνεται, ακούστε, αυτός που δικτυώνεται, μπαίνει μέσα σε ένα δίκτυ. Το ψάρι, λέμε, δικτυώνεται, μπήκε μέσα στο δίκτυ κλπ. Έτσι, κομπλεξικός θα πει ο άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει δικτυωθεί και έχει αισθήματα μειονεκτικότητας. Δηλαδή αίσθημα ότι εγώ είμαι κατώτερος από τον άλλον άνθρωπο. Ο Κάιν λοιπόν αισθάνθηκε πολύ άσχημα και έφτασε στο αληθινά απονεννοημένη του απόφαση να σκοτώσει, να φωνεύσει τον αδελφό του, τον Άβελ. Έτσι, από τη στιγμή που δύο άνθρωποι θα βρεθούν μαζί, αμέσως αναπτύσσονται τα αισθήματα μειονεκτικότητας. Επειδή δε κανείς δεν είναι τέλειος και μέσα στην Εκκλησία ως πιστοί ευρισκόμενοι, και μέσα και στην Εκκλησία μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια αισθήματα μειονεκτικότητας. Δηλαδή αυτοί να πετυχαίνουν τούτα, εμείς, εγώ δεν πετυχαίνω εκείνα. Αυτός αυτή έχει ικανότητες, εγώ να λιγότερο ικανότητες. Αυτόν αυτήν προσέχουν περισσότερο, εμένα με προσέχουν λιγότερο. Και ούτω καθεξής. Αυτό βέβαια και μέσα στο σπίτι μπορεί να συμβεί. Και μέσα στο σπίτι. Αν μου πείτε, εδώ λέει πώς θα μπορούσαμε, ότι μας βλάπτουν, λέει, βλάπτουν, αυτά βλάπτουν πνευματικά έναν άνθρωπο, αναμφισβήτητα. Είναι σαν να ξεκινάει ένα αυτοκίνητο, αλλά να είναι όμως το χειρόφρενο. Καταλαβαίνετε, είπα ένα παράδειγμα που είναι πολύ κατανοητό. Δηλαδή, μπορεί το αυτοκίνητο αυτό να κινεί στη στιγμή που υπάρχει το χειρόφρενο? Όσο να αγωνίζεται η μηχανή να κινήσει το αυτοκίνητο. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος έχει αισθήματα μειονεκτικότητας. Δεν μπορεί να έχει προκοπή. Δεν μπορεί να έχει. Δεν γίνεται. Τότε ποιο θα μπορούσε να είναι το φάρμακο εναντίον των αισθημάτων μειονεκτικότητας? Ένα μόνον. Είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση με την έννοια να γνωρίσω εγώ την πραγματική μου αξία. Σας έλεγα μια περασμένη φορά ότι εκείνο τον ορισμό που λέγει της ταπεινοφροσύνης, ταπεινώσεως ο Μέγας Βασίλειος, ότι είναι, λέει, η ταπείνωση η επάνωδος επί την οικίαν αξία. Να γυρίσεις εκείνο που αξίζεις. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Δηλαδή, δεν πρέπει να αισθάνεσαι, να λες, να πιστεύεις ότι τον εαυτό σου παραπανήσια πράγματα. Προσέξτε, είπα παραπανήσια, διότι τα αισθήματα μειονεκτικότητας εμφανίζονται και ως αισθήματα υπεροχής. Πρέπει να το πούμε αυτό. Στην πραγματικότητα είναι στον ίδιο άξονα.
κομπλεξικός είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζει αισθήματα υπεροχής. Κομπλεξικός είναι, μόνο που όταν ο χαρακτήρας του είναι δυναμικός, εμφανίζεται με αισθήματα υπεροχής. Όταν είναι, είναι όχι δυναμικός, αλλά ένας πτωημένος χαρακτήρας, έτσι λιγάκι, ξέρω εγώ, δηλός, πως θέλετε πάρτε το, εμφανίζεται με τα γνωστά μας αισθήματα μειονεκτικότητας. Και τα μεν και τα δε είναι αισθήματα μειονεκτικότητας. Και πρέπει αυτά να τα πολεμήσουμε. Επάνωδος λοιπόν επί την οικία αναξία, λέει ο Μέσος Βασίλειος, δηλαδή φρόντισε να γνωρίσεις τι αξίζεις. Ας πούμε ότι εγώ είμαι σε αυτό μου εδώ το τραπεζάκι και σας κάνω ένα κατηχητικό μάθημα. Έτσι, ένα χριστιανικό μάθημα. Μάλιστα. Αν με βάλουν να γίνω υπουργός, μα δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μα δεν μπορώ. Εάν λοιπόν εγώ ζηλεύω εκείνο που έχει μια άλλη θέση, που έχει πιο πολλά πράγματα, τότε σημαίνει δεν ξέρω την πραγματική μου αξία. Όταν όμως πω αυτό το μπορώ, τότε γυρνώ πίσω στην πραγματική μου αξία. Και το σπουδαίο είναι ότι ουδέποτε θα κακίσω εκείνον ο οποίος έχει μεγαλύτερες ικανότητες από μένα. Θα πω αυτό που κάνει αυτός μπορεί, πήρε χάρισμα από τον Θεό, εγώ δεν μπορώ. Έτσι δεν τον ζηλεύω, αντίθετα τον χαίρομαι. Αλλά πρέπει να έχω αυτό το πνεύμα της ταπεινώσεως, της ταπεινοφροσύνης. Όταν σκέπτομαι με αυτόν τον τρόπο ταπεινά, τότε ακόμη και να παραγωνιστώ, να έχω πραγματική αξία ανωτέρα, αλλά να μην μου δοθεί, τότε δεν με ενοχλεί αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι διαποτίζεται ο άνθρωπος, η ψυχολογία του, από το αίσθημα μειονεκτικότητας και φτάνει να εμφανίζει ειδικών διαστρεβλωμένων χαρακτήρα. Ο άνθρωπος που έχει αισθήματα μειονεκτικότητας δεν είναι συνεργάσιμος. Είναι ακατάλληλος για συνεργασία. Είναι πολύ κουραστικός για συνεργασία. Προσέξατε το αυτό. Ή θα κάνει τον κακομύρη, ή θα κάνει τον δάσκαλο και θα θέλει, δηλαδή θα παρουσιάζει μια αυταρχικότητα. Όχι. Είναι ακατάλληλος για συνεργασία. Για συνεργασία είναι μόνο εκείνος που ξέρει την πραγματική του αξία. Δεν μου την απέδωσαν, δεν πειράζει, δεν χαλάς ο κόσμος. Μία λίρα αν την πετάξουμε μέσα στον βόθρο και την αναζητήσουμε κατόπιν, αν θέλετε και ύστερα από αιώνες, θα την βρούμε πάλι λίρα χρυσή. Δεν έπαθε τίποτε. Εκείνος που έχει αξία, έχει αξία. Όπου κι αν βρεθεί. Γιατί να ανησυχήσω γιατί δεν με ανεγνώρισαν? Πρέπει σίγουρα να με αναγνωρίσουν. Αν έχει σημασία. Αν έχω κάτι σαν αξία, με βλέπει ο Θεός. Και δοξάζω τον Θεό. Το φάρμακο λοιπόν είναι αυτό. Είναι η ταπείνωση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το φάρμακο. Σας παρακαλώ, προσέξτε το. Όλοι αποκτούν αυτά τα αισθήματα, περισσότερο μάλιστα οι κοπέλες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ κακό. Μάλιστα μπορεί μεταξύ δύο αδελφών. Αδελφοί-αδελφοί. Πιο μεγάλη, πιο μικρή, να αισθάνεται η μία εναντίον της άλλης κάτι μειονεκτικό, να ζηλεύει. Ποιος γελάει τη ζήλια, παρακαλώ? Το αίσθημα μειονεκτικότητας. Ποιος γεννάει να πάω σε μία μεγαλογραφία, τις επαναστάσεις. Όσες επαναστάσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα με το σήκωμα της γροθιάς. Με το σήκωμα της γροθιάς. Αυτό λέει πολλά, δεν θέλω να πω πιο περισσότερα. Τι άλλο είναι? Γιατί εσύ τρως και εγώ δεν τρώω. Ή καλύτερα, γιατί εσύ τρως καλά και εγώ δεν τρώω πάρα πολύ καλά. Εσύ τα έχεις πλούσια και τα πετάς στον σκούπιδο τενεκέ σου, εγώ δεν τρώγω με λιτότητα. Βέβαια δεν θα ήθελα να πω να πεθαίνει κανένας άνθρωπος από την πείνα, δεν θα ήθελα, αλλά όμως αγαπητοί μου, όταν ζηλεύουμε τα αγαθά του αλουνού για να τρώμε, ή καλύτερα τι να τρώμε, να πάμε εκεί που είναι αυτός ο άλλος και μετά εμείς τα καταφέραμε και φτάσαμε εκεί. Αν έτσι κινούμεθα, τότε πάντοτε θα έχουμε την κοινωνική ακαταστασία σίγουρα.